Γιατί είμαστε γήπεδο του Στενιμάχου. Σήμερα Κυριακή 16 Ιανουαρίου εξάγεται το τοπικό ντέρμπι του Στήρα Στενιμάχου και της Ακαδημίας Νάσος. Το σκορ είναι 3-0, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Δημήτρη Γίδαρη απευθείας φάουλ του Τσιρπανλή από κοντινή εκτέλεση μέσα στην περιοχή. Και το τρίτο γκολ από τον Δημήτρη Καρασαρίδη, μια εξοχή ατομική προσπάθεια. Η ομάδα του Στήρα Στενιμάχου είχε και την πρωτοβουλία αλλά και δικαιολογεί βεβαίως το υπέρ της αποτέλεσμα. Παίζουμε γύρω στα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Τώρα ο Δημήτρης Καρσαρίδης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Στενιμάχου, προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση και δίζει ένα out. Πάει να το εκτελέσει ο Καρατζάς. Το σκορ είπαμε είναι 3-0, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Λιγοστή φίλη στο γήπεδο, μιας και το κρύο, το ψύχος και σφοδρός αέρας έχει, θα λέγαμε, κρατήσει στα σπίτια του αρκετό κόσμο, αλλά δυσκολεύει, σφοδροί άνεμοι δυσκολεύουν τις ενέργειες και τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Η Ακαδημία τώρα προσπαθεί να βγει με το ρόσιο. Κατηφάκος ελέγχει στο κέντρο, Γιάννης ο Δελιτζάκης με τον Φίλιππο Χαρλαμπή δίνουν μια μάχη. Δελιτζάκης κερδίζει την μπάλα, ξεκινάει μια προσπάθεια από τα αριστερά και εγκλωβίζεται σε δύο αμυντικούς του Στενιμάχου, οι οποίοι βγάζουν την μπάλα έξω, παραχωρούν out για την Ακαδημία Νάουσας. Η οποία ξεκινάει ακόμη μια προσπάθεια. Δύο από τις σημαντικότερες ομάδες της κατηγορίας. Στενιμάχος είχε χάσει τελευταία έδαφος μετά την ήττα από τον Γιάννη, αλλά πάλι είχε δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Θυμίζουμε ότι έχει εξηγηθεί και με δύο παίκτες ακόμα τώρα τη χειμερινή σεζόν, με τον Γιάννη τον Ανθρακιά από την Δόξα Νάουσας και τον Αλέξα Βρωματάτη, που επέστρεψε στην ομάδα στο χωριό του από τον Γάσκο Πανού. Ο Αλέξανδρος Ματάτης λοιπόν και η Γιάννης Ανθρακιάς, δύο προσθήκες, για τις σημαντικές προσθήκες στη Θύελλα Στενιμάχου, από εδώ και ως εξής θα την ενισχύουν. Αντιφάκος ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Παίζουμε γύρω στα 12 με 13 λεπτά του δευτέρου χρόνου. 3-0 το σκόρ, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο.